Καλό τώρα να έρθει στο βήμα ο έτερος των ομιλητών, ο Πανασιολογιώτας καθηγούμενος Ιεράς Μωυσής Καρακάς του Αγίου Όρους, ευνευμένος γέροντας φιλόθεος με την πλούσια πνευματική εμπειρία και την πολυσχηδή διακονία ψυχών των γέροντα που εφαρμόζουν τα λόγια του Κυρίου μας, που κήρθαν διακονηθεί να διακονήσει. Θα μας αναπτύξει την εισήγησή του με θέμα πνευματική ανόρθωσης για την πραγματοποίηση του τάματος του έθνους. Παρακαλούμε, Άγιε Καθηγούμενε, να λάβετε τον λόγο. Σεβασμιότατοι Άγιοι Αρχιερείς, την ευχή σας. Πατέρες και αδελφοί, χαίρετε εν Κυρίω. Καλή και ευλογημένη συνέχεια της Αγίας και Μεγάλης της Σαρακοστής. Κομίζουμε ταπεινώς σήμερα στην εκδήλωση τάθη, η οποία γίνεται για το θέμα του τάματος του έθνους, την ευλογία του Αγίου Όρους, τη σειρά κοινότητος, καθώς και του πρωτοπιστάτου, του σιολογητάτου Γέροντος Μωυσίμου, την Κρήτη. Δεν θα μπορούσε άλλωστε να πουσιάζει το Άγιο Όρος και ο μοναχισμός γενικότερα από την σύναξη αυτή, διότι, ως γνωστόν, ο μοναχισμός είναι το καύσιμα, η εκλεκτή μερίδα της στρατευμένης Εκκλησίας του Χριστού. Μοναχοί και κληρικοί συνεμπορεύτησαν ομού μετά των ηρωικών αγωνιστών και πρωτοστάτησαν εις τον εθνικό αγώνα της ελευθερίας, εις την μεγαλειώδη ηρωική απόφαση των προγόνων μας για να επιτευχθεί το όραμα και το θαύμα της ελευθερίας που κατά αυτές τις ημέρες στη χάρη του Ευαγγελισμού της Παναγίας εορτάσαμε και εορτάζουμε με λαμπρότητα όπως κάθε χρόνο. Αλλά πόσο λυπηρό, πού λησμονήθηκε έως τώρα το σπουδαιότερο απ' όλα, το οποίο είναι το Ιερό Τάμα, το τάξιμο που ευλαβώς έκαναν μετά τον επιτυχή αγώνα οι θυσιαστέντες ήρωες με πρωτοπόρων των φιλικών γέρων του Μωριά, Θεόδων Κολοκοτρώνη, ο οποίος είπε χαρακτηριστικά: «Όταν πήραμε τα όπλα, είπαμε πρώτον υπερπίστεως και έπειτα υπερπατρίδος, και ότι ο Θεός υπέγραψε την ελευθερία του πατρίδος και δεν παίρνει την υπογραφή του ο πίσω». Έτσι οι πατέρες μας μετά το θαύμα της ελευθερίας έκαναν ευλαβώς και το τάμα της ευγνωμοσύνης. Στις επανειλημμένες εθνικές συνεδρίες όρισαν με το ίδιο να γίνει η εγκάλυψη της επιθυμίας μας, όπως και στην πρωτεύουσα του κράτους ανέγερθεί περικαλέστατος γερός ναός αφιέρωμα ευγνωμοσύνης εις τον ελευθερωτήν Σωτήρα Χριστόν. Όμως, πόσο λυπηρόν που η αντολή και επιθυμία τους ακόμη δεν πραγματοποιήθηκε και οι ψυχές τους το έχουν παράπονο. Το περιμένουν ακόμη, διότι το ένταξαν από καρδίας και το ζητάει και ο Θεός. Όπως γνωρίζουμε, ο πιστός λαός μας διαφυλάττει με πολλή ευλάβεια και σεβασμό το θέμα του τάματος προς τον Θεό και τους Αγίους, όταν στις ανάγκες και δοκιμασίες τους επικαλούνται τη βοήθεια και υπόσχονται με πίστη να τα εκτελέσουν.
ως πνευματικοί πατέρες συναντώμενοι εις τις εξομολογήσεις των πιστών, ανθρώπους οι οποίοι μας αναφέρουν ως μεγάλη τους αμαρτία κάποιο τάξιμο που έκαναν. Και λόγω δυσκολιών ή αμελίας δεν κατάφεραν να πραγματοποιήσουν και το έχουν βάρος στην ψυχή τους και τους διακατέχει ο φόβος μήπως του συμβεί κάτι ως αμαρτία. Αναλογιζόμαστε όμως, πατέρες και αδελφοί, εάν τα απλά αυτά τάματα έχουν τη άφτη βαρύτητα, πόσο αναλόγως δεν είναι μέγα μάρτυμα το ανεκπλήρωτον ακόμα αυτό εθνικών τάμα των αγωνιστών. Γνωρίζουμε ότι εις πολλές περιπτώσεις λειτουργεί ο λεγόμενος πνευματικός νόμος. Όταν καταφρονητικός και αδικαιολογήτως έχουν παραμεληθεί κάποιες ιερές εντολές πατέρων. Αλλά δεν θα είναι ίσως υπερβολή εάν πούμε ότι με πολλούς και διαφόρους τρόπους ο πνευματικός νόμος εν μέρη έχει εφαρμοστεί, παιδαγωγικός κρίσιμα. Ο κύριος Πατρικός μας υπενθύμιζε με τις κατά καιρούς εθνικές περιπέτειες, συμφορές και αποτυχίες το ανεκπλήρωτο αυτό ιερό χρέωμα. Αλλά θα λέγαμε ακόμη ότι πιθανόν και αυτή η ενσκύψασα προσφάτως οικονομική κρίση δεν είναι χωρίς σημασία, αλλά κυρίως έχει πνευματική αιτία κατά την άποψη φωτισμένων διακριτικών ανθρώπων και έχει παιδαγωγικώς παραχωρηθεί λόγω της απομακρύνσεως από τον Θεό, κλήρου και λαού. Η έλλειψης από όλους μας πνεύματος μετανοίας, ταπεινώσεως και αγάπης κατά Χριστόν. Η ασέβεια, η καταφρόνηση των οσίων και ιερών, ο ηθικός κατήφορος και όσα άλλα ακόμη κατά το λεγόμενο εσκόρες την κελέγη περιγράφουν την πνευματική μας παρακμή. Δια τούτο η προσπάθεια και ο αγώνας για την επλήρωση του τάματος πρέπει να συνοδεύεται παράλληλα από τον αγώνα για πνευματική αναγέννηση, μετάνοια και επιστροφή στον Θεό. Η ενοικοδόμηση του Ιερού Ναού να είναι σύμβολο πνευματικής οικοδομής, να σηματοδοτεί μία νέα πορεία ηθικής ανορθώσεως, αναβαπτισμού εις τα ζήδωρα νάματα και σωμομή του ημών πίστεως και αγώνος για την αναβίωση και εδαίωση των ευσεβών παραδόσεων του γένους. Καθώς γράφει και ο Μακρυγιάννης, χωρίς αρετή και πόνο εις την πατρίδα και πίστη εις την θρησκεία τους, έθνη δεν υπάρχουν. Παράλληλα, λοιπόν, με το θεοφιλές έργο του τάματος, πρέπει όλοι είναι να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη και την αγάπη μας προς τον Θεό με την τήρηση των εντολών Του, σύμφωνα με τους λόγους του Κυρίου. Εάν αγαπάτε με, τα εντολάς, τα σε εμάς τηρήσατε. Και πάλι έχουν τα εντολάς μου και τηρών αυτάς, εκείνος σας γίνω αγαπώ. Διαφορετικά θα ακούσουμε τον έλεγχο και το παράπονο παρά Θεού. Ο λαός ούτως τη σύνδεση με τιμά, δε καρδία του χώρο απέχει καπέμου. Η πνευματική ανόρθωση, λοιπόν, και το ορθόδοξο ήθος είναι οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την επρόδεκτον παρά Θεού υποδοχή του εθνικού τάματος. Ας έρθουμε όμως τώρα και στα ευχάριστα για το θέμα του Ιερού Τάματος. Πρόκειται για το ενδιαφέρον που για πρώτη φορά επίσημα έδειξε η διοικούσα Εκκλησία, ο Μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος και η Ιερά Σύνοδος, πολύ σεβασμιότατοι ιεράκοι, στους οποίους μάλιστα συγκαταλέγονται οι παρόντες Άγιοι Αρχιερείς. Για να λυθεί και αυτή η απόφαση, προκειμένου να ξεκινήσει οριστικά πλέον το Ιερό Τάμα και να ολοκληρωθεί εγκαίρως μέχρι τον οταρμό
της επετείου των 200 χρόνων της Παγιονεσίας που συμπληρώνονται το έτος 2021. Στο σημείο αυτό θα είναι ίσως μεγάλη παράληψη εάν μη χαιρετηθεί, εξαρθεί και επενεθεί δημοσίως η καλή προσπάθεια, το αρχικό ξεκίνημα εκείνων που ανέλαβαν με πατριωτικό ζήλο το όλο θέμα και την χάνουν αξιότιμα και πιστά τέκνα της Εκκλησίας και του γέρους, εκδραπανόμενοι θυσιαστικώς, εξασφαλίζοντας τις απαιτούμενες οικονομικές και ειδικές προϋποθέσεις για την εκκίνηση του έργου. Είναι αναμενόμενο ότι από πολλούς θα προβληθεί ως εμπόδιο για το μεγάλο αυτό εγχείρημα η παρούσα οικονομική κρίση. Είναι αλήθεια αυτό. Όμως έτσι υπολογίζουμε μόνο με την ανθρώπινη λογική. Διότι όπου βούλεται Θεός, νικάται φύσεως τάξη. Ευελπιστούμε πως με το χαρμόσυνο άκουσμα και μόνο ότι το έργο αυτό ξεκίνησε, θα αναπτερωθεί το καταπτωημένο ηθικό αίσθημα του ευσεβούς ελληνικού λαού μας. Θα συγκινήσει και ενθουσιάσει τις θυσίες όλων των Ελλήνων. Ανελπίστως θα συντρέψουν πολλοί, έκαστος κατά τη δυνατότητά του. Οι εξασανημένοι οικονομικώς με τον πανικρό βολό τους, έχοντες μεγαλύτερα δυνατότητα, θα συντρέψουν ακόμη περισσότερο. Και γενικώς, εις πολλούς θα δοθεί μοναδική ευκαιρία να δώσουν δυναμικά το παρόν. Αλλά δεν είναι μόνο έως εδώ, διότι έχουμε ανατινικουμένη την μεγάλη και επιφανή ομογένεια τους αποδήμους Έλληνας, που στο άκουσμα αυτό θα έρθουν θερμή αρρωγή. Όπως επίσης ακόμη, γιατί όχι, θα συντρέξουν οι αδελφοί μας από άλλες ομόδοξες χώρες. Έχει παρατηρηθεί πως τα μεγάλα και ευλογημένα έργα γίνονται στους αντιξώους και δυσκόλους καιρούς για να φανεί το θαύμα του Θεού και η πίστη των χριστιανών και για να έχουν πιο αξία χάρη και ευλογία. Η ανέγερση του όλου οικοδομήματος θα συμβάλλει αναμφισβήτητα θετικά και στη σοβαρή οικονομική κρίση, διότι θα χρειαστεί να εργαστεί αμέσως πλήθος ανθρώπων, τεχνητών και επαγγελματιών. Τελειώνοντας, Άγιοι Αρχιερείς, Πατέρες και Αδελφοί, θα θέλαμε να τονίσουμε ότι το ξεκίνημα και η πραγματοποίηση του Ιερού Πτάματος θα φέρει την ευλογία του Θεού. Θα ευχαριστηθούν και θα αγκαλιάσουν οι ψυχές των αγωνιστών που το ζητούν και το θέλουν, έστω και τώρα, το περιμένουν. Θα έχουμε τις ευχές και ευλογίες τους. Και με την ολοκλήρωση του περικαλούς Ιερού Ναού του Τάματος Ευγνωμοσύνης, θα έρθει, πιστεύουμε, πάλι μία νέα παλιγενεσία του έθνους, με πολλούς τρόπους άμεσα από Θεού. Ίσως φανεί παράδοξο αν υπούμε αυτό που ανέκαθεν η παράδοση των Αγίων Ανθρώπων της Ορθοδοξίας έχει διαφυλάξει. Όπως του μεγάλου διδασκάλου του γένους Πατροκοσμά του Ετωρού, που νοσταλγικά επαναλάβανε για το αποθούμενο. Αλλά και στις ημέρες μας, ο χαριτωμένος Αγιορείτης Γέροντας Παΐσιος εχαίρεται να λέγει ότι θα έρθουν κατά θαυμαστό τρόπο από Θεού τα πράγματα και οι διεθνείς συγκυρίες των γεγονότων και τα συμφέροντα, ώστε από αυτού τους τα πράγματα θα συγκλίνουν σε εκείνο που ανέκαθεν ήταν ο καημός του ελληνισμού, το ποθούμενο, που δεν ήταν άλλο, αλλά η ανάκτηση και πάλι της βασιλεύουσας πόλης και της Αγίας Σοφιάς.
μικρό τμήμα από το μήνυμα του πρωτοκεφτάτου του Γιώργου Τσιγκέρος, του Μαξίνου του Περίτου, που μεταξύ άλλων αναφέρει: «Ευελπιστούμε ότι τα έγκριτα και σειρά νέα μέλη της Ευρωπαϊκής Σειράς Συνόδου θα ενεργήσουν δε όντως για την ταχύστηνη θεμελίωση του σπουδαίου του έργου για τον ελληνισμό και την ορθοδοξία του, του θεαματικού τόπου, εν το κλειό άστρο των Αθηνών. Ο ρίχνος, κατά το λόγιο, πρέπει να θεθεί επί την ηχεία ή να φαίνει την πάση. Ευχόμεθα και προσευχόμεθα με όλη την αγιώσιμη πολιτεία. Ευσεβάστος, παρακαλούμε τον μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο την Σεβασμία Ιεράν Σύνοδων, καθώς επίσης παρακαλούμε και τους πολιτικούς άρχοντας της χώρας, όπως παντός άλλου προτιμηθεί για το ιερό μνημείο του τάματος, ο ενδεδειγμένος ως μόνος κατάλληλος χώρος ανεγέρσεως, η περίοπτος θέση του Αττικού Άρτσος. Σας ευχαριστώ. Θερμώς ευχαριστούμε τον Άγιο Καθηγούμενο για την πνευματική διάσταση του θέματος, τονίζοντάς μας και το προσωπικό μας με όλη την ψυχή μας. Να είμαστε πεπισμένοι, αδελφοί μου, ότι το τάμα θα εκπληρωθεί. Η παλιγκαιρεσία θα γίνει. Από την κρίση θα βγούμε. Θα δυναμώσουμε πνευματικά. Τι θέλουμε? Θέλουμε τη συμπαράσταση, μόνο τη συμπαράσταση της ελληνικής πολιτείας και της Εκκλησίας. Δεν ζητούμε τίποτε άλλο. Όλα τα άλλα είναι δικά μας. Εμείς μπορούμε να επαναλαμβάνουμε ούτε εν άρμαση και ούτε εν λύπης. Εμείς δεν ονόματι του Θεού ημών μεγαλυνθισόμεθα. Έχουμε Θεό ζωντανό, ο οποίος επιβλέπει, ο οποίος μεριμνά για τις ανάγκες μας και ο οποίος δεν θα αφήσει να πάει χαμένο το τάμα. Θα χαρούμε ιδιαιτέρως όταν δούμε ενθυμούμενοι το ρητό που υπάρχει στο ναό του Σωτήρος Χριστού στο Πυθαγόρη στη Σάμο, ο οποίος ανηγέθη από ευγνωμοσύνη των Σαμίων για τον Χριστό μας και γράφει απ' έξω: «Σωτήρ Σάμων έσωσε τη 6η Αυγούστου». Εμάς ο ναός θα λέει: «Σωτήρ Αθήνας και πάσαν Ελλάδα περισκέπει εις αιώνας αιώνων».